Αμέσως τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με βάση τα χθεσινά δεδομένα, τα επιδημιολογικά δεδομένα, έχει αλλάξει κάτι στους σχεδιασμούς για άνοιγμα στις 22, θα πάμε λίγο πιο αργά, και τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό θα το αποφασίσουν η Επιτροπή των Ειδικών και θα υπάρχει μια συλλογική μετά ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι η επίδραση των όποιων αποφάσεων στο υγειονομικό πεδίο στην ελληνική οικονομία. Ναι. Όταν αποφασίστηκε η παράταση, η επέκταση και η διεύρυνση του lockdown μέχρι τις 16 Απριλίου, το κόστος αυτών των 12 ημερών ήταν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία, περίπου 50% απώλεια εσόδων και περίπου 50% αύξηση δαπανών. Εκ των οποίων ένα σημαντικό κομμάτι, 520 εκατομμύρια, είναι από το λιανεμπόριο. Ναι. Όσο αυτό παρατείνεται και επεκτείνεται, τόσο θα προσεγγίζουμε ένα επιπλέον δημοσιονομικό κόστος που σε μηνιαία βάση είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον μήνα. Τώρα, κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, θέλω να σας ρωτήσω εσάς, τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης. Με δεδομένο ότι έχουμε χαλάρωση των μέτρων και απόφαση της Κομισιόν και για το 22, η εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά όπως ισχύει και φέτος, θα υπάρχει απαλλαγή και για το 2022? Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το 2022, όταν ακόμα έχουμε πολύ τραχανά μπροστά μας, όπως λέγεται, για το 2021. Να σας πω όμως κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Απλώς θέλω να πω κάτι, ακόμα, ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από 10-11 χρόνια που κάποιοι μισθωτοί είδαμε έστω μια μικρή αύξηση στους μισθούς μας. Και ήταν ένα παρήγορο, οπότε περιμένουμε μήπως συνεχιστεί. Θα σας πω κάτι. Το σημαντικό είναι να δείτε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός σας, δηλαδή των χρημάτων που περισσεύουν στο πορτοφόλι σας. Άρα θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά εξίσου σημαντικό θεωρώ ήταν και η μείωση του ένφια κατά 22%. Μάλιστα. Γιατί πληρώνετε λιγότερα και εισπράτετε περισσότερα. Το τελικό διαθέσιμο εισόδημα μετράει στον πολίτη. Ναι. Και εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή, αυτό να προέρχεται κυρίως από μειώσεις φόρων. Δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για το 22. Mm-hmm. Υπάρχει εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία προφανώς και η χώρα επιδιώκει στα ευρωπαϊκά φόρα, έτσι ώστε να υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία και το 2022. Ναι. Και τα μέτρα τα οποία έχουμε, τα επεκτατικά, δηλαδή το δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να μην αποσυρθούν στην Ευρώπη, παρά μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν ικανοποιητικοί ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομίας, ώστε αυτοί οι ρυθμοί να οδηγήσουν σε δημοσιονομική προσαρμογή και όχι μέτρα λιτότητας. Σωστό. Άρα, εδώ είμαστε και μέχρι τώρα έχουμε επιτύχει αυτούς τους στόχους. Το τι θα κάνουμε για το 22 θα το δούμε την κατάλληλη χρονική στιγμή μέσα από τα αντίστοιχα κείμενα που θα πρέπει να συνοδεύσουν αυτές τις επιλογές. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλες ελαφρύνσεις εντός του 2021, έστω προσωρινού χαρακτήρα, στην προσπάθεια να τονώσετε την ανάπτυξη, με βάση και αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι δεν είστε στη διαδικασία επιβολής μέτρων, αλλά απόσυρσης κάποιων μέτρων? Προσέξτε όμως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί μεταξύ δημοσιονομικής χαλαρότητας, δημοσιονομικής ευελιξίας και δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Κάθε φορά που λαμβάνουμε εισηγήσεις να αυξηθούν τα μέτρα για να στηρίξουμε την κοινωνία, αυτό σημαίνει μεγαλύτερα ελλείμματα και μεγαλύτερο χρέος. Άρα θέλει μια ισορροπία, γιατί θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε ικανοποιητικό κόστος δανεισμού για να μπορούμε να δανειζόμαστε για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Μάλιστα. Κάθε μήνα, με πολύ απλούς όρους, κύριε Κούτρα, έχουμε λιγότερα έσοδα, πολύ λιγότερα έσοδα και αυξημένες δαπάνες. Άρα θα πρέπει να βγάζουμε χρήματα από το ταμείο της χώρας για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά. Ναι. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε έκδοση 12 μήνες διάρκειας εντόκων γραμματείων. Ναι. Ευχόμαστε να πάει καλά, γιατί αυτή η χρηματοδότηση θα μας βοηθήσει το επόμενο 15ήμερο. Προσπαθώ συνεπώς να σας πω ότι κάθε φορά υπάρχει μια δυναμική. Ναι. Επειδή όμως δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, να σας πω κάτι. Όταν είχαμε την προηγούμενη σύνδεση, πριν από περίπου ένα μήνα, μάλιστα, είχαμε πει ότι το 2021 τα μέτρα για να βοηθήσουμε την κοινωνία θα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια. Ό,τι έλεγε ο προϋπολογισμός. Ναι. Τώρα μπορώ να σας πω ότι αυτά είναι 11,6. 11,6. Στα 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ, προφανώς θα δείτε και άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για να βοηθήσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ναι. Να βοηθήσουμε με ρευστότητα την επιχείρηση και τις θέσεις απασχόλησης. Για παράδειγμα, θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν νομίζω να σας λέω κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε, τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για την Γέφυρα 2, για να βοηθήσουμε δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν
υποχρεώσεις πτώσης τράπεζας και κάποιες πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ενίσχυση με κάλυψη μέρους των παγίων δαπανών στηριζόμενοι στις ευρωπαϊκές αποφάσεις που ελήφθησαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς. Ενδεικτικά σας λέω δύο παραδείγματα. Ναι, ναι. Θα δείτε μειώσεις φόρων ή επεκτάσεις φόρων, για παράδειγμα μεταφορές, εστίαση, όπως έχουμε πει μέχρι το Σεπτέμβριο. Και σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθήσουμε τις επιλογές στο υγειονομικό πεδίο και θα είμαστε έτοιμοι να βρεθούμε κοντά στην κοινωνία για όσο χρειαστεί. Αλλά, να είμαι ειλικρινής, όσο παρατείνεται το lockdown, τόσο πολλαπλασιάζονται οι απώλειες στην πραγματική οικονομία και τόσο είναι αδύνατον μια πολιτεία να καλύψει το σύνολο των απολειών. Αυτό σημαίνει, προσπαθούμε κύριε... να τις περιορίσουμε όσο είναι εφικτό. Αυτό σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι αν θα, θα υπάρξει καρχικά κι άλλος κύκλος επιστρατείας προκαταβολής και αν θα βγει αυτός ο κύκλος θα είναι λιγότεροι δικαιούχοι. Θα είναι ο 7ος κύκλος που έχουμε πει και τα χαρακτηριστικά θα τα ακούσετε τις επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχουν λιγότεροι και περισσότεροι δικαιούχοι. Θέλω να σας πω και πρώτα, επειδή πάντα πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς με στοιχεία. Για παράδειγμα, στην επιστρεπτέα 6, που άκουσα ότι μα κάναν πολλή αίτηση και κόψαμε αρκετούς. Ναι. Θέλω να σας πω ότι στα στοιχεία που έχουμε, συγγνώμη, τα έχω και μπροστά μου, 136.481 επιχειρήσεις δήλωσαν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021 από τον Ιανουάριο του 2020. Αύξηση. Ναι. 175.855 επιχειρήσεις δεν είχαν μείωση τζίρου πάνω από 20%. Ξέρετε, υπάρχουν και ευρωπαϊκοί κανόνες. Άρα αυτοί, και με βάση αυτούς πρέπει να λειτουργήσουν. Αυτοί καθίστανται αυτομάτως εκτός. Θα υπάρχουν αυτοί ουσιαστικά ήταν εκτός στις προηγούμενες επιστρεπτές, αλλά κάναν αίτηση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν. Δηλαδή δεν ήταν ούτως ή άλλως δικαιούχοι. Υπάρχει περίπτωση να περιοριστεί ο κύκλος των δικαιούχων με κάποιο τρόπο για την 7η επιστρεπτέα, για να είναι λιγότεροι οι άνθρωποι? Δηλαδή, τι πόσο έχετε υπολογίσει για την 7η? Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα εκ του αποτελέσματος αντιλαμβάνεστε ότι δικαιούχοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι. Μάλιστα. Βεβαίως δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμο με τα 500 εκατομμύρια, γιατί τα 500 εκατομμύρια κάλυπταν ένα μήνα. Σωστό. Μηδενικά ενίκεια θα υπάρχουν και τον Απρίλιο. Και πότε θα πληρωθούν οι υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει ως ο μεγαλύτερος ενοικιαστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για τους προηγούμενους μήνες, Ιανουάριο-Φεβρουάριο? Ωραία. Νομίζω ότι καταρχήν να σας πάω για τον Απρίλιο. Θα αποφασίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να δούμε λίγο τις επιλογές της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο για να αποφασίσουμε για τον Απρίλιο. Εύλογα όμως μου θέλετε να το ερώτημα τι γίνεται μέχρι τώρα. Ναι. Και μέχρι τώρα έχουν βγει συγκεκριμένες ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης την προηγούμενη εβδομάδα που λένε πόσοι Έλληνες πολίτες μέχρι σήμερα έχουν συμψηφίσει ή έχει ενισχυθεί ο λογαριασμός τους με αυτό που προβάλλει η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία. Είναι 675.927 λογαριασμοί. Μάλιστα. Με πόσο? Με 89 εκατομμύρια. Έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι των απολειών των ιδιοκτητών που βάλαν σημαντική πλάτη τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε πει ότι μέσα σε αυτόν τον μήνα, ουσιαστικά εκεί που υπάρχουν εσφάλματα ή χρειάζονται διορθώσεις, θα υπάρχει προσωποποιημένη ενημέρωση της ΑΔΕ. Θα υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε από τις 16 του μήνα και μετά να πληρωθεί και ο Ιανουάριος. Θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Φεβρουάριο. Άρα ουσιαστικά βλέπετε ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε επιταχύνει τις διαδικασίες και να καλύψουμε κενά που υπήρχαν πράγματι στο παρελθόν και να γίνουν συμψηφισμοί και να γίνουν καταβολές προς τους ιδιοκτήτες. Κύριε Υπουργέ, ναι. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για το βάρος το οποίο έχουν σηκώσει και αυτοί μέσα στην οικονομική κρίση. Κύριε Υπουργέ, εάν δεν ανοίξουν 22 τα πράγματα και ανοίξουν 29, αυτό πρόσθετο κόστος είναι πόσο περίπου μια εβδομάδα? Περίπου 750 εκατομμύρια. Δηλαδή πρακτικά μας στοιχίζει 750 ως ελληνική πολιτεία, δηλαδή 750 εκατομμύρια ευρώ εβδομάδα του lockdown. Σωστά. 50% είναι από το σκέλος των εσόδων, δεν έχουμε έσοδα. Mm-hmm. Το δεν έχουμε έσοδα σημαίνει ότι πρέπει το ταμείο να έρθει να βάλει λεφτά, έτσι για να το καταλάβουμε. Και 50% γιατί θα πρέπει να ενισχύσουμε το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έχει απώλειες, όσο μπορούμε να το ενισχύσουμε. Οπότε προσεύχεστε να πέσουν τα κρούσματα και να ξεκινήσουμε στις 22 η οικονομία να λειτουργεί. Προσευχόμαστε να λειτουργήσει η οικονομία με ασφάλεια, το συντομότερο δυνατόν. Ξέρετε πολύ καλά ότι επί ένα χρόνο λειτουργεί η οικονομία ουσιαστικά στηρίζοντας όλη την κοινωνία. Θέλω να σας πω ότι έχουμε βοηθήσει πάνω από 550.000 επιχειρήσεις με περίπου 7-7,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι σήμερα.
Έχουμε βοηθήσει πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες, ναι, είτε με αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε με επιδόματα, είτε με επιδόματα ανεργίας. Έχουμε κρατήσει και δίνουμε 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην Εθνική Άμυνα για να την ενισχύσουμε το 2021. Μειώνουμε ενίκεια και καλύπτουμε το βάρος των ενοικίων. Μειώνουμε ΦΠΑ στην εστίαση στις μεταφορές και καλύπτει αυτό το κομμάτι. Τα ακούω όλα αυτά, κάποτε πρέπει να πληρωθούν και όλα επί αυτά. Ένα χρόνο, ναι. Επί ένα χρόνο, όπως οφείλαμε να κάνουμε, στηρίζουμε την κοινωνία, ιδιαίτερα τα χαμηλότερα και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Ο λόγος όμως που είπατε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει αυτό να γίνεται με σοφροσύνη, με προσοχή και με διορατικότητα, έτσι ώστε η χρηματοδότηση της χώρας να γίνεται με τους καλύτερους όρους. Και να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Ώστε μαζί, ναι, μαζί με τις διαθεωτικές αλλαγές και με την αξιοποίηση των χώρων του Ταμείου Ανάκαμψης να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν ισχυρή ανάκαμψη οικονομίας και αυτή να φέρει την δημοσιονομική προσαρμογή που υπενηχθήκατε προηγουμένως. Είναι αισιόδοξο στοιχείο το ότι παρά τους κρατασμούς η ελληνική οικονομία το 2020 άντεξε. Είχε μία ύφεση πολύ μικρότερη από τις εκτιμήσεις όλων, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι αντικείμενο θριαμβολογίας από οποιονδήποτε, όταν η χώρα και η Ευρώπη επιστρέφει σε βαθιά ύφεση. Αν και πρέπει... Είναι όμως στοιχείο αισιοδοξίας. Αν και πρέπει να κλείσουμε και καταχρώμε λίγο και το δικό σας το χρόνο και τον δικό μας τον τηλεοπτικό, το γεγονός ότι το τελευταίο τρίμηνο πήγε καλύτερα οφείλεται στο γεγονός ότι άνοιξε και κάποια στιγμή το λιανεμπόριο. Έδωσε όθηση. Είχαμε καλά στοιχεία τα οποία ξεκίνησαν κυρίως τον Οκτώβριο. Ναι. Τότε που λειτουργούσε η οικονομία. Μάλιστα. Άρα υπήρχε διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γιατί έχουν πάει αρκετοί πόροι στην κοινωνία. Ξέρετε, 20 και δισεκατομμύρια. Έγινε κατανάλωση. Ευρώ, ναι, σωστό. 20, να σας πω ένα στοιχείο. Ναι, και να κλείσουμε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ναι. 20 δισεκατομμύρια ευρώ είναι πάνω οι καταθέσεις τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα. 10 δισεκατομμύρια από νοικοκυριά και 10 δισεκατομμύρια από επιχειρήσεις. Προσδοκούμε με τις κατάλληλες πολιτικές και με την επιστροφή σταδιακά στην κανονικότητα, ένα κομμάτι αυτού να πέσει στην πραγματική οικονομία. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σημαία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.